Διήμερο πολιτικών πολιτιστικών εκδηλώσεων αφιερωμένο στην πολιτική προσφυγιά διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο και την Κυριακή η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Όπως ο κόκκινος στρατός που ελευθέρωσε την Ευρώπη από τον φασισμό. Μπράβο σας. Χαίρομαι που θυμάστε όσα είπαμε. Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 28 Οκτώβρη για το λαϊκό κίνημα της πατρίδας μας είναι διπλή επέτειος. Το αφιέρωμα με τον τίτλο «Το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός» παραβρέθηκε το Σάββατο και πραγματοποίησε ομιλία ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Οι εκδηλώσεις αυτών των δύο ημερών, οι οποίες είναι αφιερωμένες στην πολιτική προσφυγιά, δεν θα μπορούσαν να διοργανωθούν σε άλλη πόλη πέρα από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Βόρεια Ελλάδα, προέρχεται και ο μεγαλύτερος αριθμός των μαχητών και μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Το διήμερο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τη Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση και φιλοξενήθηκε στο περίπτερο 16 της Διεθνούς Έκθεσης. Αποτελεί όμως και μια εκδήλωση τιμής στον ηρωικό Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, αφού η πολιτική προσφυγιά υπήρξε το αποτέλεσμα του οργανωμένου και συντεταγμένου περάσματος των μαχητών και μαχητριών στο έδαφος των λαϊκών δημοκρατιών. Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε η μερίδα για τη ζωή των πολιτικών προσφύγων στις λαϊκές δημοκρατίες, ενώ το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσης παρουσίαση θεατρικού δρόμενου, θεματικές εκθέσεις, βιντεοπροβολές από τη ζωή στην πολιτική προσφυγιά και γλέντι με ζωντανή μουσική και τσέχικα εδέσματα.